Χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης σε όλη την Ελλάδα είναι πιθανό να καταστούν μη οικοδομήσιμα εφόσον δεν τροποποιηθεί η σχετική νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το ΙΠΚΑ. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατάργηση όλων των κατά παρέκκληση δυνατοτήτων δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως γεωργική γη. Επί της ουσίας δηλαδή, οι κάτοχοι εκτός σχεδίου εκτάσεων σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως γεωργικές ζώνες υψηλής παραγωγικότητας χάνουν το δικαίωμα να αναγείρουν κτίσματα σε περίπτωση που το οικόπεδό τους είναι μικρότερο των 4 στρεμμάτων που αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο όριο. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τμήμα Ηπείρου, Χρήστος Παπαβρανούσης, μιλώντας στο ITV για το θέμα, υποστήριξε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί μια έκταση που έχει χαρακτηριστεί σαν γεωργική ζώνη υψηλής παραγωγικότητας να αλλάξει χρήση και μάλιστα κατά παρέκκληση. Είναι κάτι, είπε, που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Στις εκτάσεις αυτές έχουν επενδυθεί κεφάλαια και υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να γίνουν. Τέτοιες εκτάσεις, σύμφωνα με τον κύριο Παπαβρανούση, έχουμε και στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, για τις οποίες το ρυθμιστικό προβλέπει τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Ανάλογες προβλέψεις έχει και το Προεδρικό Διάταγμα Λίμνης, εφόσον φυσικά γίνει πραγματικότητα. Ένα κομμάτι γης στο οποίο έχουν επενδυθεί κεφάλαια και μάλιστα από όλους μας, ώστε αυτή η γη να είναι υψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή έχει εγγυοβελτιωτικά έργα, αποστραγγίσεις, παροχή νερού, τέτοιου είδους περιοχές στο λεκανοπέδιο έχουμε. Και τα δύο διατάγματα που πρέπει να θεσμοθετηθούν για το λεκανοπέδιο, τέτοιες περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας έχει προσδιορίσει. Σε ένα ευνομούμενο κράτος, όταν έχει επενδυθεί ένα κεφάλαιο για μια συγκεκριμένη χρήση, είναι παράλογο να ζητάμε να μπορούν να αναπτυχθούν άλλου είδους χρήσεις σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στις χαρακτηρισμένες γης υψηλής παραγωγικότητας κάθε άλλη χρήση από τη γεωργική χρήση δεν πρέπει να επιτρέπεται. Και μάλιστα να επιτρέπεται με διατάξεις κατά παρέκκληση. Και οι δύο μελέτες, και του ρυθμιστικού και του Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης και του Λικανοπεδίου, προσδιορίζουν ότι χρήσεις σε αυτές τις περιοχές είναι αποκλειστικά γεωργικές και όχι ανοικοδόμησης. Είναι παράλογο να αντιμετωπίζετε ένα κομμάτι γης το οποίο είναι χαρακτηρισμένο για γεωργική παραγωγή ως οικόπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιου είδους διατάξεις, οι οποίες ίσχυαν και έδιναν το δικαίωμα και μάλιστα κατά παρέκκληση κάτω από τα 4 στρέμματα, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι η γενική κατεύθυνση και των πολεοδομικών σχεδίων αλλά και της θεωρίας της πολεοδομίας είναι ότι η εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ναι, για να μην έχουμε μια αναρχία, γιατί ακριβώς. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι τελικά να έχουμε μια αναρχία και μέσα σε μια αγροτική περιοχή να ξεφυτρώνει ένα οικοδόμημα από το πουθενά. Οι χρήσεις γης είναι απαραίτητο εργαλείο να έχουν καθοριστεί, ούτως ώστε να γίνεται και προγραμματισμός όλων των υπόλοιπων έργων υποδομής που χρειάζονται. Είτε είναι αυτό ίδρυυσης, είτε είναι αποχέτευσης, είτε αποστράγγισης, είτε απομάκρυνσης ομβρίων, είτε οδικού δικτύου. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τέτοιου είδους σχεδιασμό, ό,τι και αν κάνουμε, είτε πελαγοδρομούμε, είτε σπαταλούμε πόρους.